Μισούλης. Μπροστά μας έχουμε τον αγώνα για το δεύτερο όμιλο του Α1 στο Πάνος Ζαχαρογιάννης ανάμεσα στην Αττική και την ΑΕΠΕ. Η Αττική είναι με τις άσπρες εμφανίσεις, η ΑΕΠΕ είναι με τα κόκκινα. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει. Το παιχνίδι είναι για την τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΠΕ δεν έχει ιτηθεί ακόμα, έχει 2-0. Εδώ η Αττική μετράει μία ήττα, 0-1 είναι το ρεκόρ της. Το μάτς μόλις ξεκίνησε, η πρώτη επίθεση είναι για την ΑΕΠΕ με τον καταραχέ τον Αλέξανδρο να αφήνει στο τζάμι μαζί του ο Καρουμπής, ο καταραχές ο Θανάσης και ο Πυρνιωτάκης στην πεντάδα της ΑΕΠΕ, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ρόστερ 5 ατόμων στο γήπεδο. Απ' την άλλη για την Αττική, ο Κοστούλας αφήνει στο Χατζάκι μαζί του ο Αλαντίν, ο Φάβας και ο Μαργέλος στην πεντάδα. Ο Μαργέλος έχει την μπάλα στο Φάβα. Του επιστρέφει ξανά ο Φάβας, σηκώνει το Μαργέλος για τρεις αστοχή. Το rebound θα καταλήξει μπάλα στα χέρια των παιχτών της ΑΕΠΕ. Η ΑΕΠΕ τις δύο πρώτες αγωνιστικές κέρδισε τους Θαλασσόλικους με 45-37 και τους Young Boys με 58-49. Αντίθετα, η Αττική ιτήθηκε από τους Young Boys με 82-63. Ενώ δεύτερη εβδομάδα είχε αναβολή στο παιχνίδι λόγω των εργασιών στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Πρώτο καλά στο μάτσα το τζάμι για την ΑΕΠΕ. 0-2 καθότι αναφέρεται δεύτερη στον πίνακα. Ο Φάβας στον Κοστούλα, Χατζάκης στο Μαργέλο, φτάνει στο drive, τελειώνει πολύ ωραία. Μαργέλος, ωραία κίνηση. 2-2. Η μπάλα στα χέρια του Καταραχιά. Κλέβει ο Μαργέλος, φεύγει πολύ γρήγορα μπροστά στο Φάβα. Καλάθι από το Φάβα. 4-2 για την Αττική, 8,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. 1,5 λεπτά αν προτιμάτε μετά την έναρξη του αγώνα. Καρούμπης στο καταραχέ τον Αλέξανδρο. Καταραχιάς Ανάσης. Δεν τελειώνει τη φάση. Δεν υπάρχει κόρνερ, υπάρχει ανανέωση στην επίθεση, αλλά ο Φάβας θα μαζέψει. Την μπάλα θα φτάσει μέχρι να πει αν την πλευρά, δεν θα τελειώσει καλά. Μαζεύουν οι παίχτες της Αττικής στο αμυντικό rebound. Το σκορ μένει στο 4-2, έχει κυλήσει το πρώτο δίλεπτο του αγώνα. Καταραχιάς. Φάουλ υπέρ της ΑΕΠΕ. Τσάμις στον Πυρνιωτάκη. Μαζεύει ο Χατζάκης για την Αττική. Προσπαθεί και αυτός να τρέξει. Φάουλ από τον Τζάμι, ο οποίος σταμάζει τον ενθυμιασμό της Αττικής. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τα φάουλ που δίνουν οι παίχτες της ΑΕΠΕ, καθότι δεν έχουν πάγκο. Κυριολεκτικά δεν έχουν πάγκο. Όχι ότι έχουν κακούς παίχτες εκεί. Χατζάκης στο Φάβα, drive από το Φάβα, περνάει κάτω την μπασκέτα, δεν τελειώνει, μαζεύει ο Τσάμις, θα βγάλει την ομάδα του στον εφνιασμό. Καταραχιάς ο Αλέξης σταματάει, περιμένει απέναντι πάσα στον έτερο Καταραχιά. Τσάμις από μέση απόσταση ο σούτ είναι εύστοχο με 4 πόντους του Τσάμι. Η ΑΕΠΕ ισοφαρίζει σε 4-4, 7 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και η μπάλα στα χέρια της Αττικής με το Φάβα. Απέναντι είναι ο Χατζάκης, ψάχνει τον Αλαντίν στη ρακέτα, αυτό στον Κοστούλα. Ωραία, βάζα το Αλαντίν. Ακόμα καλύτερο το τελείωμα από τον Κοστούλα. 6-4. Καταραχιάς στον Πρινιωτάκη. Τσάμις. Δε σκοράρι, μαζεύει ο Αλαντίν, αφήνει στο Χατζάκι, έχει φύγει ο Μαργέλος, τον βλέπει. Αυτός απέναντι στο Φάβα. Θα το επιστρέψει ο Φάβα στην μπάλα. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΠΕ και προσπαθούν να φύγουν μπροστά με τον καταραχέ τον Αλέξη. Όμορφη πάσα στο Πρινιωτάκη, εύκολο τελείωμα. 6-6, 6 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Yeah.
Μπορεί οι δύο ομάδες να έχουν παραταχθεί με αρκετές απουσίες στο παιχνίδι, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό παιχνίδι. Η ΑΕΠΕ θέλει να διαφυλάξει το αίτητό της, η Αττική θέλει να πάρει νίκη για να μην μείνει πίσω στη βαθμολογία. Στο δεύτερο γύρο, αμφότερες κυνηγούν τις 4 πρώτες θέσεις του ομίλου που οδηγούν στα play-off. Στις 16 καλύτερες ομάδες του Α1 λοιπόν. Καταρχάς, σηκώνεται από μέση απόσταση στο χ, μαζεύει ο Αλαντίν, αφήνει στο Φάβα. Αυτός ο ωραία στον Κοστούλα που έρχεται σαν τρέιλερ, δεν τελειώνει. Θα μαζέψω καταραχές ο Αλέξη, θα φύγει στον εμφυδιασμό. Θα αναγκαστεί να σταματήσει καθώς δεν ακολούθησαν οι συμπαίχτες του. Σηκώνεται από μέση απόσταση και γράφει 6-8 προβάδισμα για την ΑΕΠΕ, 5 και 10 για το τέλος πρώτης περίοδου. Time out υπέρ της Αττικής, διακοπή και σε λίγο μαζί. Στρέψαμε από το time out. Οι δύο μας μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρυσοβέργης έχει περάσει το παρκέ για την Αττική. Καλή άμυνα εδώ από τον Καταραχιά. Κρατάει κατοχή η Αττική με 14 δευτερόλεπτα. Ο Χρυσοβέργης μπήκε στη θέση του Αλαντίν. Στο παρκέ Χατζάκης παίρνει φάουλ από τον Καταραχιά του Φανάση. Χατζάκης, βήματα. Χαμένη επίθεση για την Αττική, 4 και 44 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σκόρ είναι 6-8 υπέρ της ΑΕΠΕ. Και ο Καρούπης περνάει το κέντρο για την ομάδα του και αφήνει στον Καταραχιά το Θανάση. Ο έτερος Καταραχιάς με την μπάλα. Σκρίν επιλογής, περνάει από τα αριστερά, βγάζει έξω τον Μπρινιωτάκη που έκανε το pop. Χαμένο σούτ, επιθετικό rebound χωρίς ανανέωση χρόνου. Δεν σκοράρει ΑΕΠΕ, μαζεύει ο Κοστούλας, αφήνει στο Φάβα, ο οποίος θα βγάλει επίθεση για την Αττική. Ωραία η άμυνα από τον Καρούπη, κερδίσει κατοχή για την ΑΕΠΕ. 4-0-5 μένει και ο Τσάμις έχει φτάσει ήδη στην απέναντι ρακέτα και θα πάρει φάουλ από τον Χατζάκη. Από 2 τα φάουλ μέχρι στιγμής για κάθε ομάδα. Καταραχιάς σηκώνεται φτωχή. 6-10, 4 πόντους μπροστά. Η ΑΕΠΕ, η πρωταθλήτρια πέρσι στο δεύτερο γκρουπ, μπορεί να έχει πολλές απουσίες σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Είναι δυσκολοκατάβλητη ακόμα και με αυτό το ρόστερ. Φάβας, άστοχος, μάχησε το ριμπάουντ, καταλήγει στα χέρια του Καρούμπη. Και ο Καταραχιάς θα περάσει το κέντρο για την ομάδα του. Πρινιωτάκης κρυώνεται με βήματα. Χαμένη επίθεση για την ΑΕΠΕ. Χατζάκης στο Μαργέλο. Αυτός ο Χρυσοβέργη. Κοστούλας βρίσκει όμορφα το Φάβα, κινείται στη ρακέτα αυτός, που ωραία ωραία κίνηση από το Φάβα και καλάθι, 8-10, 3 λεπτά για το τέλος του περίοδου. Τσάμις στον Καταραχιά, το φάουλ είναι από τον Μαργέλο. Πρινιωτάκης, Καταραχιάς Αλέξης. Τσάμις σηκώνεται, αστοχή, μαζεύουν οι παίχτες της Αττικής με τον Μαργέλο. Έχει φύγει ο Φάβας, τον βλέπει, φτάνει στο drive, σκοράρει, 10-10, ισοπαλία ξανά, 2,5 λεπτά για το τέλος δεκαλέπτου. Και ο Καταραχιάς Αλέξης έχει την μπάλα στα χέρια του. Τσάμι κρατάει κατοχή με 14 δευτερόλεπτα η ΑΕΠΕ. Όχι, συγγνώμη. Από τα δικά του χέρια καταλήγει η μπάλα έξω. Η κατοχή είναι για την Αττική, που έβγαλε την άμυνα σε αυτή τη φάση και με το Φάβα οργανώνει την επόμενη επίθεσή της. Μαργέλο σηκώνεται από την κορυφή. Ο
χέρια του καταραχιά του Θανάση. Αυτός τον Αλέξη καταραχιά. Παίρνει ο Τάξης με στη ρακέτα, ωραία κίνηση. Ο Καρούμπης μαζεύει επιθετικό rebound, βγάζει έξω την μπάλα, αλλά ο διαιτητής δίνει ότι έχει περάσει έξω από το γήπεδο στην προσπάθεια να γυρίσει την μπάλα. Οπότε χάνεται η κατοχή για την ΑΕΠ. Ο Κοντός έχει περάσει το παριέ για την Αττική. Στη θέση του Χατζάκη. Ψάχνει πάσα τώρα ο Κοντός από τα πόδια των παιχτών της ΑΕΠ. Η μπάλα καταλήγει έξω. Νέο 24 για την Αττική. 1-44 για το τέλος περίοδου. Ο Φάβας βρίσκει τον Κοντό. Ο Βέργης ψάχνει ωραία πάω στο Κοντό, αλλά είναι χρεωμένο με 3 δευτερόλεπτα. Αλέξης Καταραχιάς. Χαμένο το σουτ. Ο Φάβας ψάχνει πάσα εφηδιασμού, κόβει ο Καταραχιάς. Έχει 21 δευτερόλεπτα γιατί και για την επίθεσή της, 1-19 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαργέλος, κακή πάσα στον Χρυσοβέργη, χαμένη κατοχή για την Αττική. Μαργέλος και Φάβας είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ της Αττικής στο πρωτάθλημα. Μαζί σκοράρουν γύρω στους 49 από τους αναγώνα. 26,5 ο Μαργέλος, 22,7 ο Φάβας. Απ' την άλλη πρώτο σκόρερ για την ΑΕΠ είναι ο Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται τραυματίας στον πάγκο. Χαμένη επίθεση εδώ από τον Καρουμπή. Απ' την άλλη ο Πρινιωτάκης είναι ο πρώτος της rebounder με 8,7 αναγώνα. Κοντός προσπαθεί και κλέβει ο Φανάς Καταραχιάς, βρίσκει τον Αλέξη, φτάνει στο drive, καλάφι και φάουλ. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περίοδου, 10-12. Η ΑΕΠ έχει καταφέρει να, με τις πολύ γρήγορες επιστροφές που έχει, να κατεβάσει το ρυθμό του αγώνα εκεί που τη βολεύει. Μέσα και η βολή συμπληρώνει το έμεσο τρίποντο. Καταραχές 10-13. Όσο πιο χαμηλά πάει το μάτς, τόσο πιο εύκολο είναι για την ΑΕΠ να μείνει στη διεκδίκηση της νίκης, καθότι με 5 παίχτες άμα ανοίξει το ρυθμό η Αττική και τρέχει πολύ, είναι βέβαιο ότι θα κουράσει την αντίπαλό της παραπάνω από όσο θα αντέξει. Βέβαια η ΑΕΠ είναι από τις καλύτερες ομάδες στην άμυνα στο πρωτάθλημα, οπότε είναι πολύ πιθανό να καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Χρυσοβέργης με ένα επιθετικό rebound. 12 δευτερόλεπτα μένει για το τέλος της περίοδου. 10 τώρα. Δεν ισχύει το 24. Τώρα σβήνει 8 δευτερόλεπτα. Φάβας επιχειρεί τον drive ακριβώς στο τέλος της περίοδου. Σηκώνεται αστοχή. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Αττική 10, ΑΕΠ 13. Σε λίγο μαζί. Το έχεις πατήσει. Στροφή στο Ξώτη Σιπίλου, ναι, για να ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο στο παιχνίδι. Η ΑΕΠ προφανώς συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Είπα και νωρίτερα δεν έχει αλλαγές στο παρόν στον πάγκο της. Η Αττική με Μαργέλο, Χατζάκη, Φάβα, Χρυσοβέργη και Αλαντίν στην πεντάδα. Ο Χατζάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Στο Φάβα, αυτός ο Χρυσοβέργη, ξανά στο Φάβα. Χατζάκης, 10 δευτερόλεπτα έχει ακόμα η Αττική. Ο Φάβας επιχειρεί τον drive, πάει στο Μαργέλο, σηκώνεται για 3. Δεν σκοράρει, μάχες για το rebound, μαζεύει ο Πρινιωτάκης. Ναι, αλλά γυρνάει στο Φάβα. Νέα κατοχή για την Αττική. Φάβα στο Μαργέλο, Χρυσοβέργης από μέση απόσταση, το shoot εύστοχο, 12-13. Και ο Καταραχιάς οργανώνει επίθεση. Για την ΑΕΠ βρίσκει τον Φανάση Καταραχιά, αυτός τον Πρινιωτάκη. Καλή άμυνα από τον Αλαντίν. Αλέξη Καταραχιάς drive, άλλο ένα καλάφι και φάουλ από τον Αλέξη Καταραχιά. 12-15 και θα πάει στη γραμμή για να σουτάρει και στην πληρωματική βολή. Μέσα και η βολή, 12-16 με 6 συνεχόμενους πόντους από 2 goal foul
του Καταραχέ. Χατζάκης. Στο Μαργέλο, στο Φάβα. Ο Χρυσοβέργης ξανά στο Φάβα. 10 δευτερόλεπτα η Αττική. Φάβας προσποιείται, θέλει να μπει στη ρακέτα, γλιστρά και κάνει βήματα. Παίζουν αρκετά κλειστά οι παίχτες της ΑΕΠ. Αυτό δυσκολεύει πολύ την Αττική που είναι διστακτική στο μακρινό σουτ και προσπαθεί να μπει στη ρακέτα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον όχι εύκολα. Ο Καταραχιάς θα στοχεί, ο Φάβας μαζεύει, βρίσκει τον Μαργέλο. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Αττική. Ο Μαργέλος φτάνει μέχρι τον drive και σκοράρει 14-16. Όσο μπορεί θέλει να τρέξει η Αττική στο μάτς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όσο περνάει η ώρα, μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει ανάλογα και με την κούραση που θα έχουν οι παίχτες της ΑΕΠ. Αλέξης Καταραχιάς. Μακάρτα το Χατζάκι. Στο Θανάση Καταραχιά. Ο Καρούμπης μαζεύει το επιθετικό rebound. Βρίσκει το τζάμι, σηκώνεται από το ύψος των βολών, αστοχή, ο Χατζάκης μαζεύει. Έχει γυρίσει η ΑΕΠ, ο Χατζάκης βρίσκει το Φάβα στη γωνία, αυτό στην κορυφή στον Αλαντίν, Χρυσοβέργης, Μαργέλος. Σηκώνεται για τρεις, χαμένο σουτ μαζεύει ο Αλαντίν. Φάβας. Στο Χατζάκη, μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ ο Χατζάκης. Από τον Πρινιωτάκη νομίζω, αν είδα καλά. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 7:45 για το τέλος του ημιχρόνου, 14-16. Μέσα η πρώτη βολή του Χατζάκη, μειώνει στον πόντο το παιχνίδι, 15-16. 6 η δεύτερη. Επιθετικό rebound από τον Αλαντίδη με την προσπάθεια του Χρυσοβέργη. Και ο Μαργέλος έχει την μπάλα στην κορυφή της επίδεσης Αττικής. Όμορφη πάσα στο Φάβα, ο οποίος θα πάρει φάουλ από τον Καρούμπη. Ένας άλλος τρόπος για να καταφέρει η Αττική να ελέγξει το παιχνίδι είναι να φορτώσει την ΑΕΠ με φάουλ. Βέβαια με τη ζώνη παίζουν οι παίχτες είναι αρκετά προσεκτικοί. Το είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό τώρα σε 2,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο έχουν χρεωθεί με 2 φάουλ. Ο Φάβας θα στοχεί στη βολή. Το 15-16 παραμένει, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Και η δεύτερη άστοχη. Και ο Αλέξης Καταραχιάς θα κατεβάσει την μπάλα για την ΑΕΠ. Στο τζάμι. Στον Καρούμπη, στη ρακέτα, αυτός αφήνει στον Πρινιωτάκη που σηκώνεται από μέση απόσταση. Ωραίο το μπλοκ από τον Χρυσοβέργη που μαζεύει και το rebound, δίνει στο Φάβα. Χατζάκης ξανά στο Φάβα. Χρυσοβέργης μέσα στη ρακέτα, ωραία ενέργεια. 17-16 μπροστά η Αττική, 7 και... 20 για το... Φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΠ. Ένα λεπτό τώρα. Στις βολές πάει ο Καρούμπης, ευστοχή στην πρώτη, στο Φαρίς σε 17-17. Μαργέλος. Στο Χατζάκι, αυτό στο Φάβα. Ξανά Χατζάκι σε επιχειρεί τον drive, πάει την μπάλα στη γωνία στο Μαργέλο. Αυτό θα σηκωθεί για τρεις για σκοράρι. 20-17 για την Αττική. Τσάμις. Στον Καταραχιά. Drive, εύκολη ενέργεια, εύκολο καλάθι. Το σκορ
πρέπει να είναι 20-19 και λέω πρέπει γιατί το ταμπλό γράφει κάτι άλλο. Θα δούμε σε λίγο. Τέλος πάντων, ο Πρινιωτάκης είναι μέσα στη ρακέτα. Χατζάκης στο Μαργέλο. Ξανά Χατζάκης. Χαμένη κατοχή για την Αττική. Τελικά το σκορ στο αμπλό μένει στο 18-17 υπέρ της Αττικής. Ο Αλέξης Καταραχιάς έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στον Πρινιωτάκη, σηκώνεται από την κορυφή, αυτό στα στοχή. Επιθετικό rebound για την ΑΕΠ. Πρινιωτάκης από την ωραία πάσα του Τσάμι, καλάφι. 18-19 για την ΑΕΠ. Χατζάκης. Στον Κοστούλα παίρνει φάουλ από τον Καρούμπι με στη ρακέτα. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 5,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Αλλαγή. Όχι, time out έχουμε. Οπότε θα κάνουμε μια διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε από το time out. Διορθώθηκε και το σκορ στον πίνακα. Αυτή τη στιγμή είναι 20-21. Και όχι 18 όπως ήταν μέχρι τώρα υπό της Αττικής. Ο Κοστούλας με δεύτερη βολή ισοφαρίζει το μάσα 21-21. Τσάμις. Στον Καταραχιά σηκώνεται για τρεις αυτός, δεν σκοράρει. Η μπάλα ξανά στην Αττική. Φάβας μπαίνει στη ρακέτα, σπάει την μπάλα στο Μαρκέλο, αυτός στο Χατζάκι, ξανά η μπάλα στο πλάι. Αλαντίν μπαίνει στη ρακέτα, ωραία ενέργεια τον Αλαντίν, δεν τελειώνει, ο Κοστούλας θα μαζέψει και θα σκοράρει, 23-21. Πολύ δυναμικός ο Κοστούλας. Ο γνωστός άλλος στο πρωτάθλημα ανοίξει την παλιά φρουρά της Αττικής. Σήμερα αυτός και ο κοντός είναι από τα πρώτα χρόνια της Αττικής στο πρωτάθλημα. Ο Φάβας εδώ θα τρέξει με βιασμό, θα βρει σκόρ από την ωραία πάσα των συμπαιχτών 25-23, 4,5 λεπτά. Καταραχιάς. Στο Τζάμι έχουμε φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Αλαντίν στον Καρούμπι στη ρακέτα της Αττικής. Τρίτο φάουλ και για την Αττική. Από 3 για κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Δεύτερο φάουλ για την Αττική, δεν έχει αλλάξει ο πίνακας. 4 λεπτά ακόμα. Μαργέλος από το άστοχο σου της ΑΕΠ στο Χατζάκι, προσπαθεί να τρέξει η Αττική. Ο Χατζάκης βρίσκει ωραία πάσα στον Κοστούλα από μέση απόσταση, 27-21. Στο συν 6 η Αττική για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει τώρα ή αν έχει απάντηση η ΑΕΠ. Φανάς Καταραχιάς στον Καρούμπι. Μπαίνει στη ρακέτα, αυτός τελειώνει μια πολύ ωραία ενέργεια. 27-23. Φάβας στο Μαργέλο προσποιείται, σηκώνεται από μέση απόσταση, δεν θα γράψει, μαζεύει ο Καρούμπης. Καταραχιάς στο Τζάμι,
Αυτό σηκώνεται από 3,5 μέτρα, σκοράρει 27-25 απάντηση με 0-4 σερία από την ΑΕΠΕ που φέρνει ξανά το Μάσο Καλάφι. Κακή πάσα για τον Κοστούλα, χάνεται η κατοχή για την Αττική. 2:36 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Χρυσοβέργης θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Αλαντίν. Αλέξης Καταραχές περνάει το κέντρο. Παίρνει σκηνά τον Καρούμπη, σηκώνεται για τρεις, στα στοχή. Μαζεύει ο Καρούμπης όμως το επιθετικό rebound για την ΑΕΠΕ. Αφήνει στον Πρινιωτάκη στα όρια της ρακέτας, γυρνάει αυτός, πολύ όμορφη ενέργεια, καλάφ και φάουλ. Ισοφαρίζει 27-27 και θα πάει και στη γραμμή για να σουτάρει δύο βολές. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ για την Αττική. Όπως είχα πει νωρίτερα, είχε κάνει το τρίτο και ας μην είχε γραφτεί στον πίνακα. Τώρα φτιάχνεται. Φάβας. Σηκώνεται αστοχή, μαζεύουν οι παίχτες ΑΕΠΕ με τον Καταραχιά. Αυτό στο Πρινιωτάκη, Τσάμις, Καρούμπης. Κλέψιμο από τον Μαργέλο, ο Φάβας φεύγει μπροστά, ένας με τρεις, αλλά φτάνει πολύ γρήγορα στη ρακέτα. Δεν τελειώνει, αλλά παίρνει φάουλ από τον Αλέξη Καταραχιά. Τέταρτο φάουλ και για την ΑΕΠΕ είναι αυτό. Πλέον λοιπόν στο τελευταίο 1:46 της περίοδου έχουμε βολές. Σε κάθε φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή από τον Φάβα, 28-27. Μέσα και η δεύτερη, 29-27. Απαντάει στο 0-6 της ΑΕΠΕ. Καταραχές στο Τζάμι, Πρινιωτάκης. Θέλει να γυρίσει τη ρακέτα, σηκώνεται, αστοχή, μαζεύει ο Χατζάκης. Βρίσκει το Φάβα, αυτό στο Μαργέλο, ξανά στο Φάβα. Μπαίνει στη ρακέτα και κάνει βήματα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΠΕ. Με το Τζάμι. Αφήνει στη γωνία στον Καταραχιά. Αυτός του γυρνάει την μπάλα. Με πλάτη ο Τζάμις πάει έξω στον Καταραχιά. Σώζει την κατοχή ο Θανάσης Καταραχιάς. Βρίσκει τον Πρινιωτάκη. Όμορφη πάση στο Τζάμι. Δεν τελειώνει η ΑΕΠΕ. Μαζεύει ο Χρυσοβέργης. Και ο Χατζάκης οργανώνει επίθεση για την Αττική. 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Φάβας. Χρυσοβέγης. Ξανά Φάβας. 2-1. Τελειώνει η επίθεση της Αττικής. Μαζεύει ΑΕΠΕ με 30 δευτερόλεπτα. Έχουν 6 δευτερόλεπτα διαφορά τα δύο χρονόμετρα. Ο Καταραχιάς ο Αλέξης έχει την μπάλα στα χέρια του και ο Χατζάκης είναι μπροστά του για να το μαρκάρει. Τσάμις. 3-2. Τελειώνει η επίθεση της ΑΕΠΕ. Δεν θα προλάβουν να σουτάρουν. Έχει λίγα δευτερόλεπτα ακόμα η Αττική στο τέλος του ημιχρόνου. Σκόρνει 29-27 με 5,5 δευτερόλεπτα. Time out για να σχεδιάσει τελευταία της επίθεση. Αττική σε λίγο μαζί. Στροφή Σιπίλου για τελευταία 5,5 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ο Φάβας παίρνει την μπάλα από την επαναφορά. Τριπλάρει μέχρι την άλλη πλευρά. Σηκώνει από τα 7 μέτρα. Καλό το σούτ, άστοχο. Τέλος ημιχρόνου, 29-27, η Αττική έχει μικρό προβάσμα, πολύ ωραίο το παιχνίδι, συνέχεια σε λίγο.
ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα είναι στα χέρια της ΑΕΠ. Με τη γνωστή πεντάδα με την οποία αγωνίζεται από την αρχή του αγώνα. Καταρχές Αλέξης, Τραχανής, Θανάσης, Καρούμπης, Πρινιωτάκης και Τσάμις. Απ' την άλλη Χατζάκης, Κοστούλας, Αλαντίν, Φάβας και Μαργέλος για την Αττική. Που βγάζει εδώ την άμυνα και με τον Αλαντίν μαζεύει και το αμυντικό rebound. Ο Χατζάκης οργανώσει επίθεση. Δεν είναι ότι η Αττική έχει πολλά περισσότερα άτομα στο γήπεδο, 7 είναι. Οπότε και εκεί έχουμε λίγες αλλαγές. Ο Φάβας ψάχνει απέναντι τον Μαργέλο. Όμορφη προσπίση μπαίνει στη ρακέτα, βρίσκει τον Κοστούλα. Σηκώνεται αυτός από μέση απόσταση, δεν σκοράρει. Μαζεύουν οι παίκτες στα ΕΠΕ και με τον Καταραχιά. Φεύγουν στην επίθεση. Αυτός τον Καρούμπι γυρνάει με στη ρακέτα. Έχω γυρίσει η Αττική και καταφέρει να βγάλει και την άμυνα. Αλλά θα κρατήσει την μπάλα επίθεση στα ΕΠΕ με 13 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν. 9 και 11 για την τρίτη περίοδο. Καταραχιάς 3 δευτερόλεπτα, σηκώνεται για 3 στα στοχή, μαζεύει ο Μαργέλος. Στο Χατζάκι, αυτός επιχειρεί τον drive, σπάει ξανά την μπάλα στο Μαργέλο που θα σηκωθεί για 3, όχι, θα κάνει προσπίση και θα βρει τον Κοστούλα. Αυτός τον Αλαντίν. Η μπάλα μένει στο Στεφάνι, έχουμε Βελάκι, η κατοχή είναι για την Αττική. Δέκα δευτερόλεπτα έχει η Αττική για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Μαργέλος στο Φάβα, σηκώνεται για τρεις στο Φάβα, στο στοχή μαζεύει ο Καρούμπης με τη βοήθεια του Τσάμι. Τσάμις βρίσκει τον Πρινιωτάκη. Αυτός γυρνάει μες στη ρακέτα. Ωραία κίνηση, 29-29. Χατζάκης. Μαργέλος ξανά στο Χατζάκη. Κοστούλας, ωραία η πάσα, ωραία η επίθεση από την Αττική. Ο Μαργέλος θα σκοράρει, 31-29. Ωραίο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Πρινιωτάκης με στη ρακέτα, κλείνεται από τρεις παίκτες, πάει την μπάλα έξω στον Αλέξη Καταραχιά που θα σκοράρει για τρεις πόντους, 31-32, ξανά μπροστά για ΕΠΕ. Τα μισή λεπτά ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Φάβας, Χατζάκης κάνει βήματα. Θανάση Καταραχές, τον Αλέξη. Πρινιωτάκη στο τρίποντο, σηκώνεται στο Χ. 31-35, προβάζαμε 4 σποτς για την ΑΕΠ. Κοστούλας κρατάει κατοχή η Αττική με 16 δευτερόλεπτα. Έχουμε και αλλαγή, θέση του Αλαντίν στο παρκέ θα περάσει ο Χρυσοβέγης. Μαργέλος στο Χατζάκι, αυτός απέναντι στο Φάβα. 8 δευτερόλεπτα για την Αττική, ωραία η πάσα του Κοστούλα στο Χρυσοβέργιο, ο οποίος θα σκοράρει 33-35. Απαντάει στο 0-6 της ΑΕΠΕ η Αττική. Παλιές γνώριμες οι δύο ομάδες από την πρώτη σεζόν του πρωταθλήματος. Τότε στην κανονική περίοδο είχαν αναμετρηθεί δύο φορές. Το πρώτο μάτς είχε κερδίσει ΑΕΠΕ με 38-23, το δεύτερο η Αττική με 40-37. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια στο πρωτάθλημα, αλλά να είμαστε πάλι εδώ. Φάβας, αστοχή. Ο Καταραχιάς θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα στον εφηδιασμό για την ομάδα του. Θα φτάσει μέχρι τον drive και θα σκοράρει 33-37. Εξαιρετική ενέργεια από τον Αλέξη Καταραχιά. Και ο Χατζάκης θα οργανώσει επίθεση.
για την Αττική με 6 λεπτά ακόμα για το τέλος τρίτης περίοδου. Μαργέλος ξανά, Χατζάκης στο φάβο, αυτός ψάχνει τον Κοστούλα στη ρακέτα, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, τη χάνει, κάνει φάουλ. Κατοχή για την ΑΕΠ. Κλέψιμο όμως ο Μαργέλος, πάρα πολύ γρήγορος. Φτάνει μέχρι το lay-up 35-37. Μαργέλος και Φάβας άμα βρουν χώρο στο ανοιχτό γήπεδο δεν τις προλαβαίνεις. Βάζει πάλι χέρι ο Μαργέλος, κόβει την μπάλα, 18 δευτερόλεπτα έχει ΑΕΠ για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. 5,5 ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Πετάγει τον Κοστούλα, κλέβει από τον Πρινιωτάκη στην απρόσεχτη πάσα του συμπαίχτη του και ο Μαργέλος επιχειρεί drive, φτάνει μέχρι το lay-up. Όμορφη ενέργεια το Μαργέλο, 37-37. Με το που χαλαρώνουν λίγο οι επιστροφές της ΑΕΠ, η Αττική τρέχει σαν δαιμονισμένη στο γήπεδο. Αυτό επιχειρεί από την αρχή της χρονιάς να κάνει, όποτε της βγαίνει και έχει και το... και στο ρόστερ της Φάβα και Μαργέλο μαζί στην πεντάδα. Είναι φωνική στις αντιπιθέσεις. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Καρούμπι, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Έχουμε time out όμως, θα κάνουμε μια διακοπή και θα είμαστε λίγο μαζί. Επιστροφή από το time out, ο Καρούμπι είναι στη γραμμή των βολών από το φάουλ που κέρδισε. Η ομάδα του είναι ισόπαλη μετά από 25 λεπτά αγώνα. Και τώρα είναι και ένα από τον μπροστά, 37-38. Χαμένη δεύτερη, μαζεύει ο Κοστούλας. Χρυσοβέργης, Μαργέλος. Ξανά στο Χρυσοβέργη, μπαίνει στη ρακέτα, δεν είναι καλή πάσα. Κλέβουν οι παίκτες σε ΑΕΠ, ο Καταραχιάς θα προσπαθήσει να βγάλει το μάτο. Μπροστά γυρνάει, γιατί εκεί κλείνει πολύ ωραία και ο Χατζάκης για να κόψει ενδιασμό των αντιπάλων του. Πρινιωτάκης στον Καρούμπι, Καταραχιάς στο Φανάση, Καταραχιά, αυτό στον Καρούμπι. Μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ, θα ξαναπάει στη γραμμή των βολών. Θα 39 από την πρώτη βολή. Μένει αυτό, αλλά η ΑΕΠ παίρνει επιθετικό rebound με τον Καρούμπι να σπρώχνει την μπάλα στον Πρινιωτάκη από εκεί στον Καταραχιά, τώρα Τσάμις. Ξανά Πρινιωτάκης γυρνάει στη ρακέτα, σκοράρει, 37-40. 37-41. Στα 41 λέει το Παυλό, οπότε μένω και εγώ με αυτό. Χρυσοβέργης από το επιθετικό rebound της Αττικής, σηκώνεται από μέση απόσταση, αστοχή. Τώρα θα καθαρίσει τη φάση ο Πρινιωτάκης. Τσάμις στον Πρινιωτάκη. Επιχειρεί το drive, δεν τελειώνει, μαζεύει όμως επιθετικό rebound ο Καταραχιάς. 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Τσάμις στον Καρούμπι που παίρνει φάουλ από τον Χρυσοβέργη. Τέταρτο φάουλ για την Αττική. 3-37 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Που σημαίνει ότι στο εξής όλα τα υπόλοιπα φάουλ θα είναι βολές υπέρ της ΑΕΠ. Ο Αλαντίν θα περάσει το παρκέ για την Αττική. Πρινιωτάκης βλέπει την πλάτη του Τσάμι, αυτός πάει την μπάλα στον Καταραχιά για τρεις. Άστοχος μαζεύει ο Χατζάκης, έχει φύγει ο Μαργέλος, τον βρίσκει. Ωραίο κοντρόλο, ακόμα καλύτερο τελείωμα από τον Μαργέλο. 39-41. Τσάμις ψάχνει τον Πρινιωτάκη, κλέβει η Αττική, φεύγει πολύ γρήγορα ο Φάβας,
Φτάνει στη ρακέτα, σκοράρει ο Φάβα 41-41. Με δύο ευθυδιασμούς η Αττική καταφέρει να ισοφαρίσει το μάτς. 2 και 40 ακόμα για το τέλος τρίτης περίοδου. Φοβερό το παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν καταφέρει να ξεφύγει. Ο Τσάμις έχει τώρα την μπάλα. Απέναντι στον Καταραχιά. Αυτό στον Περνιωτάκη. Θανάση Καταραχιά στο τρίποντο. Σηκώνεται για τρεις. Δεν γράφει. Η μπάλα είναι για την ΑΕΠ. Προς το παρόν δεν έχει ανανεωθεί το χρονόμετρο, δεν ξέρω αν έχει βρει μπάλα Στεφάνη. Από εδώ που είμαι δεν το είδα. Όχι λοιπόν, δεν έχει βρει. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΑΕΠ. Τσάμις στον Καταραχιά, σηκώνεται αυτός για τρεις. Μαζεύει ο Φάβας αμέσως στο Χατζάκη, ο οποίος όμως δεν καταφέρει να φτάσει την μπάλα. 41-41, 2 και 12. Δεν ήταν καλή πάσα για να την προλάβει ο Χατζάκης. Καταραχές. Κλείνεται από 2. Απελευθερώνει την μπάλα στο Τζάμι. Αυτό στον Καρούμπι. Ο οποίος θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ πάνω στο Μαργέλο του διαιτητής. Τρίτο φάουλ για τον Καρούμπι. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά σχεδόν. Θα πρέπει να προσέξει. Άμα κάνει τέταρτο, θα δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια της ομάδας του στη ρακέτα στην άμυνα. Μαργέλος, Σολομόναχος στο τρίποντο. Σηκώνεται αστοχή. Μαζεύουν οι παίκτες ΑΕΠ. Ο Καρούμπης προσπαθεί να βγάλει βιασμό. Χατζάκης καταλαβαίνει την μπάλα και κλέβει. Αλλά ο Πρινιωτάκης διορθώνει το λάθος του παίκτη του. Και ο Αλέξης Καταραχιάς βρίσκει το Θανάση. Φτάνει στο drive, δεν σκοράρει. Θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Ένα και 39. Για το τέλος της τρίτης περίοδου. 41-41. 41-42 από την πρώτη βολή του Καταραχιά. Και 41-43 από τη δεύτερη. Χατζάκης στο Φάβα. Μαργέλος, ξανά Φάβας. Ο Φάβας που θα χτυπά στη ρακέτα στον Κοστούλα που του γυρνάει. Σηκώνεται για τρεις, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Μαργέλος. Κινείται ωραία στην baseline αλλά δεν σκοράρει. Μαζεύει και καθαρίζει τη φάση ο Πρινιωτάκης. Προσπαθεί να βρει τον Καταραχιά τον Αλέξη. Πετάχτηκε ο Φάβας. Διαφώνησε στο Άμβερ για την μπάλα. Πάντως ο διαιτητής δίνει την μπάλα στην ΑΕΠ. Ωραία, πάει στη ρακέτα για τον Τζάμι. Αυτό σηκώνεται. Αστοχή. Θα μαζέψει ο Φάβας και θα πάρει φάουλ από τον Τζάμι. 51 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 41-43 υπέρ της ΑΕΠ. Και η μπάλα στα χέρια του Χατζάκη. Μαργέλος. Ωραία ενέργεια. Φάουλ στο τελείωμα από τον Τσάμι. Τρίτο φάουλ και για τον Τσάμι. Άλλο ένα πρόβλημα για την ΑΕΠ. Ήταν λογικό βέβαια κάποια στιγμή να πορτωθεί με φάουλ. Το θέμα είναι τη διαχείριση. Θα καταφέρουν να κάνουν στο εξής οι παίχτες της. Με την τέταρτη περίοδο να βρίσκεται ολόκληρη μπροστά μας. Ο Μαργέλος σκοράρει την πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 43-43. 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Αλέξη Καταραχιά στο κατέβασμα της μπάλας για την ΑΕΠ. Παίρνει σκρίνα από τον Καρούμπι, σηκώνεται από μέσα απόσταση, δε σκοράρει, μαζεύει ο Κοστούλας, όχι ο Πρινιωτάκης τελικά. Ανανεώνει επίθεση για την ΑΕΠ που έχει ολόκληρο το χρόνο μέχρι το τέλος του περίοδου, άλλα 18 δευτερόλεπτα. Καταραχιάς, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Επιχειρεί τον drive εκτός οροπίας, πολύ δύσκολο καλάθι ακριβώς στο τέλος του περίοδου.
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, Αττική 43, ΕΠΕ 45, σε λίγο μαζί για να μάθουμε τον νικητή σε αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πολέμημα ξεκινήσει τέταρτη την περίοδος στο ντέρμπι του δεύτερου ομίλου στο Α1 του Πάνου Ζαχαρογιάννης. Αττική ΑΕΠ συμβαδίζουν από την αρχή του αγώνα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει με πάνω από 6 πόντς διαφορά μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή το μάτς βρίσκεται στο 43-45 υπέρ της ΑΕΠ. Και ο Θανάσης Καταραχιάς έχει την μπάλα στα χέρια του. Σάμις, όμορφη ενέργεια, δεν τελειώνει, μαζεύει ο Αλαντίν και βρίσκει το Χατζάκι. Φτάνει στην απέναντι πλευρά αυτός και βγάζει έξω την μπάλα στο Φάβα. Drive από το Φάβα, αφήνει στο Μαργέλο, προσποίηση. Μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στη γωνία στο Χατζάκι που θα σκοφεί για τρίτη, θα σκοράρει. Και μαζεύει ο Αλέξης Καταραχές. Κλέβει όμως ο Μαργέλος, φεύγει 3-2, 4-2 η Αττική. Ο Φάβας βρίσκει τον Μαργέλο, δεν είναι λίγο απρόσεκτη φάσα, δεν την περίμενε και ο Μαργέλος, που σώσει όμως τελικά την κατοχή. Και ο Φάβας θα σηκωθεί για 3 πόντς άστοχα, μαζεύει ο Καρούμπης. Καταραχιάς, βάζει χέρι ο Μαργέλος, δεν κλέβει όμως. Τώρα θα κλέψει η Αττική, πάλι με τον Μαργέλο, ο Φάβας θα του αφήσει την μπάλα, πολύ εύκολο το lay up, 45-45, ανεβάζει την πίεση της Αττική, θέλει να εκμεταλλευτεί την κούραση των παιχτών της ΑΕΠ, οι οποίοι έχουν βγάλει και οι 5-31 συνεχόμενα λεπτά στο παρκέ. Θανάσης Καταραχιάς. Βέβαια από την άλλη 31 συνεχόμενα λεπτά στο παρκέ έχει βγάλει και ο Φάβας και ο Μαργέλος και ο Κοστούλας. Σάμις, όμορφη ενέργεια από την πολύ ωραία πάσα του Πρινιωτάκη, 45-47. Χατζάκης. Στον Κοστούλα, ξανά Χατζάκης, Μαργέλος. Στον Κοστούλα μπαίνει στη ρακέτα, ωραία ενέργεια και καλάθι από τον Κοστούλα. Όποτε καταφέρουν να το βρουν οι συμπαίκτες του με πλάτη. Στην αλφαβήτα ο Κοστούλας έχει τελειώσει τη φάση. Σάμις. Κλέβει ο Μαργέλος, φεύγει ένας με ανακολουθεί τρέιλερ ο Κοστούλας, αλλά όμως θα πάει μόνο στο Μαργέλος και θα στοχίσει. Θανάση Καταραχιάς, τον Αλέξη, αυτός θα σηκωθεί εδώ 5,5 μέτρα, δεν θα σκοράρει. Το rebound στα χέρια του Φάβα, ο οποίος θα βρει τον Μαργέλο σε μια πάσα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ο Μαργέλος ψάχνει πάσα στον Κοστούλα από τα πόδια των παιχτών της ΑΕΠ. Η μπάλα είναι έξω με 15 δευτερόλεπτα για την Αττική. 47-47, 7 και 34 για το τέλος του αγώνα. Time out και σε λίγο μαζί. Στρέψαμε, κατοχή είναι για την Αττική με επαναφορά από την baseline και 15 δευτερόλεπτα. Φάβας. Ωραία στον Κοστούλα, παίρνει φάουλ, αυτός θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ είναι τον Πρινιωτάκη. Δεύτερο μόλις για τον Πρινιωτάκη που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Χαμένη πρώτη πορεία από τον Κοστούλα. Και η δεύτερη. Μαζεύει ο Πρινιωτάκης, βρίσκει τον Τζάμι. Έχει ανεβάσει την πίεση της η Αττική, με συγχωρείτε, σε όλο το γήπεδο. Ο Τζάμις κλείνεται από Χατζάκι και Φάβα και κάνει βήματα. Η πολύ σκληρή άνοιξη Αττικής σε αυτή τη φάση κέρδισε την κατοχή για την ομάδα του Γαωτή. Μαργέλος για τρεις, Κόντε γράφει. 50-47 προβάδισμα για την Αττική με 6-55 ακόμα για το τέλος. Αλέξης Καταραχιάς. Φάουλ από το Χατζάκι στον Θανάση Καταραχιά.
Σάμις. Στον Πρινιωτάκη προσποιείται, περνάει, σπάει την μπάλα απέναντι. Αλέξης Καταραχιάς από μέση απόσταση, αστοχή, μάχες για το rebound. Τελικά η μπάλα είναι για την ΑΕΠΕΛΕΔΙΕ της. Ναι, 24 για την ΑΕΠΕ, έχει πάνω φορά από την Πενσιλάνη με τον Πρινιωτάκη. Καταραχιάς. Παίρνει screen, σπάει την μπάλα στον Πρινιωτάκη. Αυτός έχει τον Κοστούλα μπροστά του, πετάγεται ο Φάβας και καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Βάζει χέρι, η μπάλα χτυπάει στο πόδι του Πρινιωτάκη, κερδίζει κατοχή Αττική. 6 και 17 για το τέλος, σκορ είναι 50-47. Και ο Κοστούλας αφήνει στο Χατζάκι. Φάβας. Κοστούλας, συγγνώμη, Χατζάκης, ξανά Φάβα, σηκώνεται για τρεις, άστοχα, μαζεύει όμως ο Κοστούλας, σηκώνεται με τη ρακέτα και σκοράρει, 52-47, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, η Αττική φτάνει στο συν 5. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά η ΑΕΠΕ χρειάζεται πηγόντως απάντηση. Δεν θέλει να μείνει πίσω τώρα, Πρινιωτάκης. Φάουλ από τον Αλαντίν, νομίζω. Αλέξης Καταραχιάς από την παραφορά. Στο Φανάση, αυτός επιχειρεί τον drive. Τώρα θα πάρει φάουλ από τον Αλαντίν. Τέταρτο φάουλ για τον Αλαντίν. Τρίτο φάουλ για την Αττική στο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη βολή, 52-48, μειώνει στους 4 ο Καταραχιάς. Και 52-49, η διαφορά ξανά στο ένα σουτ. Χατζάκης. Φάβας. Στον Κοστούλα, Φάβας, Χατζάκης. Drive στο Μαργέλο, σηκώνεται αυτός, όχι, απέναντι αφήνει στο Φάβα. 3 δευτερόλεπτα έχει Αττική, ο Φάβας επιχειρεί να μείνει μπάσιμο. Ανανεώνει την επίθεση ο Αλαντίν. Μαργέλο στην κορυφή. Αφήνει στον Κοστούλα, είναι πολύ μακριά από το καλάθι αυτός και δίνει στο Χατζάκη. Πηγαίνει να του κάνει screen, ο Χατζάκη στο Μαργέλο, σηκώνεται για 3 από το πλάι και σκοράρει ο Μαργέλο. 55-49 στο συν 6 Αττική με 4-52 για το φινάλε. Time out πεσμένα από την ΑΕΠΕ για να ξεκουράσει λίγο στους παίχτες και για να βρει πως θα γυρίσει ξανά το παιχνίδι. Σε λίγο μαζί. Επιστροφή Σιπίλου. Το παιχνίδι ξεκινάει με την μπάλα στα χέρια του Αλέξη Καταραχιά, έχοντας μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Καταραχιάς Ανάσης, σηκώνεται από τα 4 μέτρα και σκοράρει 55-51, απάντηση από την ΑΕΠΕ για άλλη μια φορά. Χατζάκης. Στο Μαργέλο, Αλαντίν, στον Κοστούλα, σηκώνεται με 3 πάνω του και σκοράρει ο Κοστούλας 57-51. Λεφτά στην τράπεζα ο Κοστούλας, όποτε παίρνει την μπάλα ή κερδίζει φάουλ ή τελειώνει τη φάση. Αν την πάρει στο σωστό σημείο. Πρινιωτάκης. Αφήνει έξω στο τζάμι. Αυτός χάνει την μπάλα. 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Η Αττική είναι στο συν 6 και έχει την μπάλα στα χέρια της. Για να δούμε μέχρι στιγμής. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει με πάνω από 6 πόντους στο παιχνίδι. Η Αττική έχει μια ευκαιρία να το κάνει τώρα. Αλλά η ΑΕΠΕ θα βγάλει την άμυνα. Καταραχιάς σηκώνεται για 3. Δεν σκοράρει. Το rebound είναι η μπάλα για την Αττική. Από την προσπάθεια του Καρούμπη. 3 και 35 για το φινάλε. Χατζάκης.
Παπάβας. Επιχειρεί το drive, αφήνει στο Μαργέλο. Και αυτός drive σηκώνει. Πολύ δύσκολη ενέργεια και καλάθι. 59-51 για πρώτη φορά στο σύνο 8 η Αττική στο παιχνίδι. Στο πιο κρίσιμο σημείο. Καρούμπι στη ρακέτα. Παίρνει φάουλ από τον Χατζάκη. Time out. Έχουμε άλλο ένα. 3-0-2 για το τέλος. 59-51. Διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστροφή μετά ο time out. Ο Καρούμπης είναι στη γραμμή των βολών. Για ένα ζευγάρι που μπορεί να φέρει την ομάδα του στο μείον 6. Δεν θα το κάνει. Η πρώτη είναι άστοχη. Το σύν 8 για την Αττική παραμένει. Και η δεύτερη άστοχη μαζεύει το rebound. Τελικά είναι επιθετικό για την ΑΕΠΕ από την προσπάθεια του Περγιωτάκη, την οποία ολοκλήρωσε ο Καταραχιάς. Περγιωτάκης τώρα αφήνει στο τζάμι. Ωραίο καλάθι για την ΑΕΠΕ. 59-53 ανάσα. 2-45 ακόμα. Φάβας περνάει το κέντρο, προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα στην άμυνα της ΑΕΠΕ. Αναγκάζεται να σταματήσει τρίπλα. Φοβερή πάσα στο Μαργέλο, που όμως ήθελε μία τρίπλα πριν σηκωθεί. Σηκώθηκε, του έφυγε λίγο η μπάλα το χέρι, δεν κατάφερε να τελειώσει. Πρινιωτάκης. Τσάμις στον Πρινιωτάκη για τρεις αυτός. Μαζεύει ο Φάβας. 2-20 ακόμα για το τέλος παιχνιδιού. Ο Χατζάκης πέρασε το κέντρο, άφησε στο Φάβα. Θα επιχειρήσει τον drive αυτός. Πολύ δύσκολη ενέργεια, μαζεύει ο Καρούμπης. Θανάση Καταραχιάς. Στο τζάμι, ξανά έξω η μπάλα. Απέναντι είναι ο Αλέξης Καταραχιάς. Στον Πρινιωτάκη. Τσάμις με στη ρακέτα, φοβερή πάσα στον Καρουμπή. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από την ΑΕΠΕ. 59-55 στο μείον 4. Ψαλιδής διαφορά στο μισό της η ΑΕΠΕ. Και ο Χατζάκης θα περάσει το κέντρο για την Αττική. Αφήνει στο Φάβα. Αυτός ξανά έξω. Ο Χατζάκης ανεβάζει τον Κοστούλα, παίρνει screen και παίρνει και φάουλ. Τέταρτο φάουλ για το τζάμι, 1-33 μένει για το τέλος. Φάβα στην επαναφορά στο Μαργέλο. Χατζάκης. Παίρνει screen, πάει την μπάλα στο πλάι. Ο Μαργέλος κλείνεται, αλλά θα βρει το Φάβα στην κορυφή που θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα γράψει. Το rebound στα χέρια του Κοστούλα, όμως που σώστηκε το γίνεται μάτω, όχι. Τελικά γυρνάει λάθος την μπάλα στον Καταραχιά. Με 1-10 για το τέλος, η ΑΕΠΕ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει το σουτ. Κλέβει όμως ο Μαργέλος την μπάλα από την απρόσθετη πάσα του Πρινιωτάκη. Φτάνει στην απέναντι πλευρά. Pull up jumper, αστοχή. Πολύ ψηλά ο Κοστούλας. Παίρνει το rebound και παίρνει και το foul. Καθοριστική συμβολή του Κοστούλα σε κάθε φάση. Τρίτο foul για την ΑΕΠΕ είναι αυτό. Η επαναφορά είναι από την baseline για την Αττική. Καθότι ο Κοστούλας πήγε να πάρει το rebound, όχι να τελειώσει τη φάση. Φάβας. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αν σκοράρει εδώ η Αττική, έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα για την νίκη. Μαργέλος. Σηκώνεται από μέση απόσταση εκτός ισορροπίας. Δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Καρούμπης. Βρίσκει τον Πρινιωτάκη, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το μάθημα στους 4 πόντους. Αλέξης Καταραχιάς στον Πρινιωτάκη. Πρέπει να βιαστεί. ΑΕΠΕ κυνηγάει δύο επιθέσεις, όχι μία. Καρούμπης στον Πρινιωτάκη στη ρακέτα. Αυτός σηκώνεται. Δεν σκοράρει. Επιθετικό ριμπάντο από τον τζάμι και καλάφι. 22 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 59-57. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει φάουλ η ΑΕΠΕ. Καθότι η μπάλα, το μάς αλήξει με την μπάλα στα χέρια της Αττικής. Αν δεν κάνει, ο Καταραχιάς δεν κάνει φάουλ. Έχει χάσει ήδη 10 δευτερόλεπτα η ΑΕΠΕ μέχρι να κάνουν φάουλ οι παίχτες της.
Το σκορ είναι 59-57. Από το 22 πήγαμε στο 12. Τώρα κάνει τέταρτο φάουλ η ΑΕΠ, οπότε θα πρέπει να κάνει κι άλλο ένα πολύ γρήγορο. Το Βέργκη στην επαναφορά αφήνει στο Φάβα. Ο Πρινιωτάκης δεν του κάνει φάουλ, τον αφήνει να φτάσει μέχρι το lay-up. 9 δευτερόλεπτα για το τέλος, 61-57 για την Αττική, που έχει τεράστιο προβάδισμα. Καταραχιάς στο τζάμι, σηκώνεται για 3. Είναι άστοχος. Ευστοχή εδώ ο Καταραχιάς από το επιθετικό ριμπάντο. Αλέξης, 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μια σωστή επαναφορά φέρει η Αττική, την καταφέρνει ο Μαργέλος, ο Χριστοβέργη. Τέλος αγώνα. Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, η Αττική καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της ΑΕΠ και να πάρει την νίκη με 61-59 σε ένα μάτς που ήταν ντέρμπι από την αρχή ως το τέλος του. Μόνο σε μία περίπτωση, στο 59-51, κατάφερε μία από τις δύο ομάδες να ξεφύγει με διαφορά μεγαλύτερη από τους 6 πόντους. Τελικό αποτέλεσμα είναι 61-59 από τον Νίκο Κουσούλη που ήταν στην περιγραφή και τη Σοφία που ήταν στην κάμερα. Καλή συνέχεια.